Καλησπέρα, χαίρετε. Έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα απόψε, το οποίο νομίζω θα είναι χρήσιμο για πολλούς από εμάς. Πώς μπορώ να σταματήσω να είμαι φορτικός άνθρωπος και κολιτσίδα. Αφορμή για αυτό το vlog είναι δύο ερωτήματα. Το ένα είναι από μια φίλη, η οποία λέει, όπως λες και είναι σχόλιο κάτω από βίντεο, Θέκλα μου, το ένα σου θέμα καλύτερο από το άλλο. Τα θέματα μας είναι ωραία επειδή τα εισηγήσετε εσείς. Ερώτηση. Όπως λες και στο θέμα σου, αν είσαι σε σχέση και κατάλαβες ότι κάποιες στιγμές γίνεσαι φορτική στη σχέση σου και το κατάλαβες μετά από συζήτηση με το φίλο σου, μπορείς να αλλάξεις. Αυτό το σχόλιο ήταν κάτω από το πρωινό βίντεο της Παρασκευής των Χριστουγέννων. Αν είσαι σε σχέση, λέει, και κατάλαβες ότι κάποιες στιγμές γίνεσαι φορτική στη σχέση σου και το κατάλαβες μετά από συζήτηση με το φίλο σου, μπορείς να αλλάξεις και να προχωρήσεις υγιώς στη σχέση, ενώ όταν ήδη ξεκίνησες και ψυχοθεραπεία και τώρα πλέον προσπαθείς πολύ να μην γίνεσαι φορτική και σπαστική. Λοιπόν, όλοι μας κατά καιρούς γινόμαστε φορτικοί, σπαστικοί και κολιτσίδες. Όταν μας πιάνουν οι ανασφαλιές μας, όταν έχουμε ανάγκη να προσκοληθούμε πάνω σε κάποιον άνθρωπο για να νιώσουμε καλά, χωρίς να το συνειδητοποιούμε, χωρίς να το κάνουμε επίτηδες, μας βγαίνει όλο εκείνο το έντονο, το συναίσθημα του να θέλω να προσκοληθώ πάνω στον άλλο. Όταν διαβάζω για την προσκόλληση πάνω σε ανθρώπους και το φορτικότητα, θυμάμαι συγκεκριμένες στιγμές της δικής μου παιδικής ηλικίας και της παιδικής ηλικίας της κόρης μου. Θυμάμαι ότι όταν ήμουν μικρή, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ετών, ότι πήγαινα και προσκολόμουν πάνω στη μητέρα μου, δηλαδή εκεί που καθόταν η μαμά μου στον καναπέ, εκεί που κάνω δουλειές, πήγαινα και κυριολεκτικά προσκολόμουν πάνω της και της έλεγα «Μ' αγαπάς, μ' αγαπάς, πες μου ότι μ' αγαπάς». Και η μάνα μου έλεγε «Αφού το ξέρεις ότι σ' αγαπώ, δεν χρειάζεται να σου το πω, φύγε από εδώ, κάνω δουλειές, το ένα το άλλο». Και μετά θυμάμαι τη δικιά μου την κόρη σε ανάλογες ηλικίες, ίσως την προεφηβεία περισσότερο, από τα 9 μέχρι τα 11, 12, να κάνει κάτι παρόμοιο. Να έρχεται εκεί που καθόμουν, να πέφτει όλη πάνω μου, να με αγκαλιάζει, να με φυλά και να μου λέει «Πες μου ότι με αγαπάς». «Μα μανούλα μου, μανούλα μου, μανούλα μου». Και θυμάμαι το συναίσθημα που ένιωθα όταν ήμουν εγώ στη θέση του παιδιού που ήθελε να προσκοληθεί στη μάνα, και το συναίσθημα που ένιωθα όταν ως μάνα είχα το παιδί μου σε εκείνη τη θέση. Όταν ήμουν εγώ παιδί, ένιωθα ότι δεν ήμουν αγαπητή. Ένιωθα ότι ήμουν ξεκρέμαστη. Ένιωθα ότι δεν είχα από πού να κρατηθώ και από ποιον να κρατηθώ. Ένιωθα ότι η μαμά μου δεν με αγαπούσε. Ένιωθα ότι η μαμά μου δεν με αγαπούσε. Και ένιωθα κάποιες φορές ότι και ο μπαμπάς μου δεν με αγαπούσε. Γιατί η μαμά μου ήταν συνεχώς επικριτική. Ο δε μπαμπάς μου κάποιες φορές με έδερνε. Τα έχω πει πολλές φορές αυτά και στο βιβλίο μου «Χαρούμενη μαμά, χαρούμενα παιδιά» και στο βιβλίο μου «Ψυχολογικός πόλεμος». Χρειάζεται να αναλύσω πάλι τώρα τα δικά μου τραύματα της δικής μου παιδικής ηλικίας. Για μένα ήταν πάρα πολύ φυσιολογικό αργότερα ως ενήλικας το γεγονός ότι εγώ έβγαζα εκείνη την ανασφάλεια σε εκείνη την ηλικία και την οποία ανασφάλεια, τη βγάζω και τώρα! Και αυτή η ανασφάλεια και αυτή η αγωνία για σύνδεση είναι και η αιτία των εξαιρετικών επιλογών που έχω κάνει στην ερωτική μου ζωή, των εξαιρετικών επιλογών. Δηλαδή, οι επιλογές μου ήταν όλες μία και μία. Τι έγινε όμως με την κόρη μου? Γιατί η κόρη μου, που μεγάλωσε σε ένα σπίτι, που τουλάχιστον η μάνα της, επειδή μαζί μου μεγάλωσε το παιδί, μονογονική ήταν η οικογένειά μας, η μάνα της πολύ συχνά της έλεγε πόσο πολύ την αγαπάει, πόσο όμορφη είναι, πόσο την εκτιμάει, πόσο χαρούμενη είναι για αυτή, γιατί όμως και το δικό μου το παιδί έβγαλε παρόμοια συμπτώματα σε εκείνη την ηλικία που έβγαζα και εγώ μικρή. Μήπως δεν ήμουνα και εγώ καλή μάνα? Σαφώς δεν ήμουνα καλή μάνα. Κανείς δεν μπορεί να πει «εγώ ήμουν η τέλεια μάνα». Επειδή αυτές τις μέρες διαβάζουμε στη συμμετοχή το βιβλίο της Ρόμπιν Νόρουντ «Γυναίκες που αγαπούν πολύ», το οποίο σας συστήνω να το διαβάσετε όλοι ανεξαιρέτως, και άνδρες και γυναίκες. Υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδίκτυο, σε e-book. Από ό,τι μου έχετε πει, δεν υπάρχει σε κανονικό βιβλίο. Είναι έλλειψη η
έκδοση στα ελληνικά έχει λείψει. Τέτοια διαφήμιση που τους κάνουμε, όπως να μην λείψει το βιβλίο. Αλλά είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο. Όσοι είστε στη συμμετοχή, ήδη έχετε ακούσει τα πρώτα δύο κεφάλαια που τα έχουμε διαβάσει. Σε εκείνο το βιβλίο ξεκαθαρίζει η Ρόμπιν Νόρουντ, που είναι μια θεραπεύτρια η οποία μιλάει για τη συνεξάρτηση στην ουσία. Και οι γυναίκες που αγαπούν πολύ και οι άνδρες που αγαπούν πολύ είναι άνθρωποι που είναι θυσμένοι στην αγάπη και είναι συνεξαρτώμενοι. Εξηγεί ποιες είναι οι οικογένειες εκείνες, οι συμπεριφορές των γονέων, οι στάσεις των γονέων που μπορεί να προκαλέσουν στα παιδιά αυτή την ανασφάλεια. Υπάρχουν διάφορων ειδών τέτοιες οικογένειες. Μια οικογένεια μπορεί να είναι η εξαιρετικά κακοποιητική οικογένεια, που να υπάρχει κάθε μορφής κακοποίηση μες. Μπορεί να είναι η οικογένεια ενός εθισμένου ή ενός χρήστη ή και δυο εθισμένων ή δυο χρηστών. Μπορεί όμως να είναι και μια οικογένεια στην οποία οι γονείς να είναι πολύ απασχολημένοι, να είναι απασχολημένοι από δικά τους θέματα, να έχουν τα δικά τους υπαρξιακά θέματα ανεπίλητα και δυσεπίλητα, να είναι ήδη οι γονείς αφηρημένοι και στον κόσμο τους επειδή σκέφτονται τα προβλήματά τους, τα οικονομικά τους, τα ερωτικά τους, τα υπαρξιακά τους, τα ψυχολογικά τους, της υγείας τους, και γονείς οι οποίοι δεν είναι χαρούμενοι γενικά και δεν είναι σε μια καλή θέση στη ζωή τους για να μπορούν να μεταδώσουν στα παιδιά τους την πραγματική σημασία, την πραγματική προσοχή, να τους δώσουν αφιδόλευτα την αγάπη και τη στοργή που χρειάζονται τα παιδιά για να γεμίσουν τις αποθήκες αγάπης και στοργής, ας το πούμε έτσι, σαν παραλληλισμό. Μεγαλώνοντας το δικό μου το παιδιά, μεγαλώνοντας την κόρη μου, είχε περιόδους τις οποίες ήμουνα χαμένη στα προβλήματά μου. Ήμουνα διεκπεραιωτική, πήγαινα δουλειά, μαγείρευα, καθαρίζα, φρόντιζα τα παιδιά να έχουν ρούχα, στέγη, τροφή, πλήρωνα για τα ιδιαίτερα τους μαθήματα, τους πήγαινα στα πάρτι, τους πήγαινα στα μολ, τους πήγαινα στα διάφορα playgrounds, στα χώρους παιχνιδιών, στους παιχνιδότοπους, όμως ήμουνα χαμένη στους εσωτερικούς μου δαίμονες τον περισσότερο καιρό. Ήμουνα εκεί, αλλά δεν ήμουν εκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Και επίσης υπήρξε και ένα χρονικό διάστημα κατά το οποίο κατανάλωνα κρασί κάθε βράδυ. Σας έχω πει ξανά γι' αυτό. Ήταν μια περίοδος 5 χρόνια περίπου, στην οποία ήμουνα λειτουργική αλκοολική. Όλο αυτό σαφώς είχε επίπτωση πάνω στην ψυχοσύνθεση των παιδιών μου και ιδίως της κόρης μου, η οποία έβγαζε παρόμοια συμπεριφορά με αυτή που έβγαζα εγώ παιδί. Άρα, για ποιο λόγο γινόμαστε κολιτσίδες και φορτικοί στις σχέσεις μας? Γιατί όταν κάνουμε μια ερωτική σχέση, αναπόφευκτα ξυπνάνε οι αναμνήσεις μας από την πρωταρχική στενή σχέση που είχαμε με έναν άνθρωπο, που για τους περισσότερους από εμάς είναι η μάνα μας. Για κάποιους είναι και ο πατέρας τους, για μένα είναι και οι δυο πρωταρχικοί. Η μάνα μου είναι πρωταρχικός άνθρωπος στην παιδική μου ηλικία και ο πατέρας μου. Για την κόρη μου ήμουν εγώ πρωταρχικός άνθρωπος, γιατί ήταν μονογονεϊκό το σπίτι, δυστυχώς. Με την έννοια του ότι με τον πατέρα της ζούσαμε σε διαφορετικές χώρες και τον έβλεπε γιορτές και καλοκαίρια. Δεν ήταν καθημερινά στη ζωή της, όπως ήταν εξαιρετικό πράγμα να ήταν καθημερινά στη ζωή της, έστω και αν οι γονείς ήταν χωρισμένοι. Λοιπόν, όταν είσαι σε σχέση φιλενάδα και στο λέει και ο φίλος σου και το αντιλαμβάνεσαι και μόνη σου και πας και κάνεις και ψυχοθεραπεία γιατί είσαι φορτική και κολιτσίδα, μπορείς να το ξεπεράσεις μέσα στη σχέση? Ναι, μπορείς. Δεν ανάγκη να χαλάσεις τη σχέση σου. Δώσε στη σχέση σου μια ευκαιρία, όπως δίνεις και στον εαυτό σου μια ευκαιρία μέσα από την ψυχοθεραπεία. Δεν μπορώ να σου πω εγώ τι ακριβώς να κάνεις για να μην είσαι πλέον φορτική και σπαστική, γιατί δεν έχει να κάνει με αλλαγή συμπεριφοράς. Έχει να κάνει με αλλαγή εσωτερικής κατάστασης, η οποία θα επιτευχθεί διαμέσου της ψυχοθεραπείας και της ψυχοεκπαιδεύσεως. Γι' αυτό εγώ πήγα τρέχοντας στη ψυχοθεραπεία μετά το χωρισμό μου τον Μάιο. Τρέχοντας! Χτυπάω την πόρτα, μπαίνω μέσα και λέω: βγήκε η συνεξάρτηση και κάνει πάρτι! Νομίζω πως είχα τελειώσει με αυτήν, αλλά να την! Να την! Γιατί στην ουσία η συνεξάρτηση είναι αυτό το πράγμα. Το να είμαστε κολιτσίδες και φορτικοί σημαίνει να προσκολόμαστε πάνω σε έναν άλλον άνθρωπο. Να προσκολόμαστε και να συνεξαρτώμαστε μαζί του, να είμαστε θυσμένοι πάνω στη σχέση. Η σημασία του άλλου, η προσοχή του, το μήνυμά του, το τηλεφώνημά του, το κομπλιμέντο του να είναι το ναρκωτικό μας. Και να μην μπορούμε χωρίς αυτό.
ή και την ψευδέστηση. Και πάνω στη ψευδέστηση να προσκολόμαστε. Έχω σχέση, έχω άνδρα, έχω γυναίκα, είμαι παντρεμένη, είμαι παντρεμένο, συγκατοικώ, άρα είμαι καλά. Τέτοιες μπλε. Και κόκκινες και πράσινες και από όλα τα χρώματα. Αν υπάρχουν. Λοιπόν, μπορείς να το ξεπεράσεις ενώ είσαι μέσα στη σχέση και η λύση είναι μία, ψυχοθεραπεία και ψυχοεκπαίδευση. Δεν θα σου πω μην κάνεις το ένα και μην κάνεις το άλλο, κάνε το ένα ή κάνε το άλλο. Γι' αυτό διαφωνώ με λύσεις πρόχειρες και έτοιμες λύσεις. Δεν πρέπει να τον παίρνεις συχνά τηλέφωνο. Δεν πρέπει να στέλνεις συχνά μηνύματα. Δεν πρέπει να δείχνεις πόσο την αγαπάς ή πόσο τον αγαπάς. Όχι, να είσαι ο εαυτός σου, αλλά να προσπαθείς να καλυτερεύσεις τον εαυτό σου διαμέσου της ψυχοεκπαίδευσης και της ψυχοθεραπείας. Όταν αγαπήσεις τον εαυτό σου και τον εκτιμήσεις, όταν μπορείς να είσαι καλά μόνη σου, τότε θα σου βγαίνει naturally, φυσικά, το να μην δέχεσαι τίποτα λιγότερο από το πλήρες στη σχέση σου. Το δεύτερο ερώτημα. Άνθρωποι που προσκολούνται πάνω μας αυτόματα. Έχει κάνει μια άλλη φίλη την ερώτηση. Καλησπέρα κυρία Θέκλα, πολύ όμορφο και αυτό το βίντεο σας, όπως όλα φυσικά. Εσείς είστε όμορφοι που τα βλέπετε και τα κάνετε όμορφα. Τι γίνεται όμως με τους ανθρώπους που προσκολούνται πάνω μας και θέλουν το 100% του χρόνου μας και έρχεται το τέλος του κόσμου αν δεν τους το δώσουμε? Θα μπορούσατε ίσως να κάνετε ένα βίντεο και γι' αυτό? Σε ευχαριστώ πολύ. Άρα εσύ γράφεις από την πλευρά του ανθρώπου ο οποίος μπαίνει σε μία σχέση ή σε μία γνωριμία και ο άλλος γίνεται φορτικός, σπαστικός και κολιτσίδα ή φορτική, σπαστική και κολιτσίδα. Πώς το αντιμετωπίζουμε? Καταρχάς, πρέπει να σιγουρευτούμε ότι όντως συμβαίνει κάτι τέτοιο. Γιατί πολλές φορές, άνθρωποι οι οποίοι μπαίνουν σε σχέσεις με το μισό πόδι, όχι με το ένα, με το μισό, κάνουν γνωριμίες και λένε εντάξει, θα γνωρίσω αυτή την κοπέλα, θα γνωρίσω αυτόν τον άντρα, θα του δώσω λίγο χρόνο, θα της δώσω λίγο χρόνο, αλλά ταυτόχρονα θα βγαίνω και με κάποιον άλλον που έχω γνωρίσει κάπου αλλού σε μια άλλη εφαρμογή, σε ένα άλλο application ή και στο ίδιο. Θα πηγαίνω και θα απαυτώνομαι και με τον πρώην μου και με την πρώην μου και γενικά θα έχω μια ποικιλία στη ζωή μου. Άρα λέω και δείχνω πως ξεκινάω μια σχέση, ενώ στην πραγματικότητα δίνω ένα φράγμα, ένα κλάσμα του χρόνου μου και της ενέργειας μου στο άλλο πρόσωπο. Αν το άλλο πρόσωπο είναι φυσιολογικό και δεν έχει άλλου είδους δέσμευση ή δεν δίνει πουθενά άλλου ενέργεια, είναι 100% single το άλλο πρόσωπο, 100% ελεύθερος, 100% ελεύθερη, ναι, θα διεκδικήσει περισσότερο χρόνο γιατί αυτό είναι το φυσιολογικό. Εάν ο άλλος ή άλλη διεκδικεί από εμάς περισσότερο χρόνο και μας λέει «Μα γιατί χάνεσαι, γιατί κάνεις 2 μέρες να τηλεφωνήσεις, γιατί σου στέλνω μήνυμα και απαντάς μετά από 8 ώρες ή την επόμενη μέρα», ας ρωτήσουμε τον εαυτό μας, μήπως έχει δίκιο, μήπως το παίζω σε πολλά ταμπλό και γι' αυτό άλλος θυμώνει και αναστατώνεται και θέλει είτε πλήρη επικοινωνία είτε καθόλου, γιατί έτσι είναι οι σχέσεις, παιδιά. Ή θα κάνεις μια σχέση ή δεν θα την κάνεις. Κατά τη γνώμη μου πάντα την ταπείνει. Αν θέλουμε μια αληθινή πραγματική σχέση, πρέπει να είμαστε διατεθειμένοι τον ελεύθερο μας χρόνο, όχι όλο μας το χρόνο, τον ελεύθερο μας χρόνο να το δώσουμε με συνέχεια και συνέπεια στη γνωριμία μας. Ας πούμε όμως ότι η περίπτωση στην οποία ρωτάει φίλη είναι μια περίπτωση στην οποία όντως έχει δώσει πραγματική ευκαιρία για σχέση, δηλαδή δεν παίζει με άλλα πρόσωπα, δεν παίζει με άλλες καταστάσεις, δεν το παίζει γκόμενα, δεν το παίζει γκόμενος, δεν το παίζει βαρύ πεπόνι και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, αλλά έχει μια φυσιολογική γνωριμία, αλλά η γυναίκα ή ο άνδρας θα φάει κιόλας, θα κοιμηθεί, θα ξεκουραστεί, θα πάει και στη δουλειά, θα δει και τους φίλους του, θα κάνει φυσιολογικά πράγματα, δεν θα είναι 24/7, 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα προσκολλημένος ή προσκολλημένη πάνω στη νέα γνωριμία. Εάν η νέα γνωριμία δεν αντέχει το χρονικό διάστημα π.χ. μια νέα γνωριμία, εντάξει, έχεις βγει ένα ραντεβού 2-3, ή έχετε συνομιλήσει μέσω διαδικτύου, είπαμε ζούμε στην εποχή του διαδικτύου και στην περίοδο του διαδικτύου λόγω καραντίνας, έχετε κάνει κάποιες συνομιλίες, έχετε πει να βρεθείτε, έχετε ξεκινήσετε να χτίζετε μια γνωριμία και ο άλλος πάει δουλειά το πρωί. Πρωτού πάει δουλειά, ξυπνάει και σου λέει καλημέρα καλή μου ή καλημέρα καλέ μου ή καλημέρα και ένα χαμόγελο. Απαντάς εσύ, ξέρω εγώ, μετά από 3-4 ώρες που μπορείς να μην πηγαίνει δουλειά. Μπορεί να είσαι να δουλεύεις από το σπίτι και να κανονίζεις τις ώρες σου. Μπορεί να είσαι ελεύθερος επαγγελματίας. Μπορεί να είσαι άνεργος. Μπορεί να είσαι
ελεύθερος να κάνεις μια δουλειά που μπορείς να στείλεις μήνυμα. Γιατί έχει κάποιες δουλειές που δεν μπορεί κάποιος να στείλει μήνυμα. Για παράδειγμα, άλλος άμα κάνει ψυχοθεραπεία, άμα είναι ψυχολόγος και κάνει ψυχοθεραπεία, δεν δικαιούται καν να έχει το τηλέφωνο δίπλα του. Ενώ να το κοιτάει και να παίζει. Μπορεί να το έχει δίπλα του να βλέπει την ώρα, αλλά δεν θα σου απαντήσει μήνυμα. Ή αν ο άλλος, ξέρω εγώ, είναι, τι να πω, είναι χειρουργός και είναι μέσα στο χειρουργείο και κάνει επέμβαση, εννοείται ότι δεν θα απαντήσει το μήνυμα. Ή αν, ξέρω εγώ, είναι δάσκαλος σε ένα σχολείο και διδάσκει, πώς θα σου απαντήσει ο δάσκαλος και δάσκαλο το μήνυμα την ώρα που κάνει μάθημα. Αν ο άλλος σου στείλει ή άλλη σου στείλει το πρωί μήνυμα για καλημέρα, εσύ απαντήσει αργότερα και σου ξαναπαντήσει την ώρα που έχει σχολάσει, δεν σημαίνει ότι σε γράφει και σε τέτοιο γράφει. Σημαίνει ότι ο άνθρωπος έχει δουλειές, τελείωσε τις δουλειές και τώρα που έχει ελεύθερο χρόνο σου γράφει πίσω. Αν έχουμε γνωρίσει κάποιο πρόσωπο το οποίο δεν αντέχει τη φυσιολογική απόσταση που έχουν όλα τα ζευγάρια, γιατί οι σχέσεις είναι μια κυκλικότητα. Ακόμη και οι σχέσεις που δεν είναι στην αρχή, ακόμη και οι σχέσεις που είναι εδρεωμένες, έχουν μια κυκλικότητα. Δηλαδή είμαστε μαζί κάποιες ώρες, επικοινωνούμε, συνδεόμαστε, κάνουμε έρωτα, ερχόμαστε πιο κοντά ένα στον άλλο, ερωτευόμαστε, ονειρευόμαστε για το μέλλον, κάνουμε, φτιάνουμε, ράνουμε και μετά πάει ο καθένας σπίτι του, πάει ο καθένας στη δουλειά του, πάει ο καθένας στη ζωή του κάποιες ώρες και μετά ξαναβρισκόμαστε και μετά ξαναχωριζόμαστε και ξαναβρισκόμαστε και αυτή είναι η φυσιολογική ροή. Να μην είμαστε συνέχεια μαζί, να είναι έτσι, μαζί χώρια. Μαζί χώρια, να αναπνέουν οι άνθρωποι, μαζί χώρια, μαζί χώρια. Το μαζί χώρια δεν σημαίνει στο χώρια πάω με άλλους 15 και άλλες 13. Είναι αυτό που σημαίνει. Σημαίνει ότι αφιερώνω χρόνο στη σχέση μου και επίσης αφιερώνω χρόνο στη ζωή μου και στον εαυτό μου. Δεν χάνομαι μέσα στη σχέση, δεν με καταβροχθίζει η σχέση. Αν λοιπόν γνωρίζουμε ένα καινούριο πρόσωπο το οποίο είναι φορτικό στη σχέση μας και κολιτσίδα και προσπαθεί να μας καταβροχθήσει μέσα στη σχέση, τότε ναι, θα καθίσουμε να το συζητήσουμε πάρα πολύ σοβαρά. Και θα δούμε αν το καινούριο πρόσωπο θέλει όντως εμάς ή θέλει τη σχέση. Γιατί οι άνθρωποι που αγαπάνε πολύ, οι άνθρωποι που είναι θυσμένοι στις σχέσεις, οι άνθρωποι συνεξαρτώμενοι, δεν ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για το πρόσωπο πάνω στο οποίο προβάλλουν τη συνεξάρτησή τους ή προβάλλουν τη λαχτάρα τους για αγάπη και προσοχή και σημασία. Είναι η σχέση που είναι σημαντική για αυτούς, όχι το πρόσωπο. Και γι' αυτό το λόγο, άμα τελειώσεις μια τέτοια σχέση με ένα τέτοιο πρόσωπο το οποίο πέφτει με τα μούτρα από την αρχή και δείχνει και λέει μεγάλα λόγια από την αρχή και δείχνει έντονα συναισθήματα και μιλάει για γάμους και μιλάει για αγάπες και μιλάει για διακοπές, ξέρω εγώ, έχετε βγει 10 φορές μέσα σε ένα μήνα και σου λέει του χρόνου το καλοκαίρι όταν τελειώσει η καραντίνα θα πάμε, ξέρω εγώ, στην Ικαρία, θα πάμε που, δεν ξέρω, ένα τυχαίο περιστατικό είπα τώρα, ένα τυχαίο νησί είπα τώρα, θα πάμε διακοπές στην Ίμπιζα, πού θα πάμε, ξέρω εγώ, θα πάμε στη Νέα Υόρκη, θα πάμε κάπου. Όταν κάνει πολύ νωρίς πολλά σχέδια και όταν δίνει με τα μούτρα και αν εσύ το σταματήσεις επειδή νιώθεις να πνίγεσαι και επειδή νιώθεις άβολα, μην παραξενευτείς καθόλου αν την επόμενη εβδομάδα έχει ήδη βγει 3 ραντεβού με ένα καινούριο πρόσωπο στο οποίο έχει πει παρόμοια λόγια, όχι ακριβώς τα ίδια, μπορεί να θέλει να πάει διακοπές, ξέρω εγώ, στο Σαντροπέ ή να πάει... τώρα τι θυμάμαι εγώ τις διακοπές που δούμε να πάει διακοπές. Ή να μπορεί να πάει διακοπές, ξέρω εγώ, στο Λίχτενστάιν, κάπου. Με την ίδια ευκολία που φουσκώνει μια φούσκα, με την ίδια ευκολία ξεφουσκώνει. Ξαναλέω, διακριτικότητα, υπάρχει περίπτωση του να το παίζουμε σε πολλά ταμπλό και ο άλλος να έχει δίκιο ότι είναι διασπασμένη η προσοχή μας, αλλά αν εμείς δεν το παίζουμε σε πολλά ταμπλό και έχουμε μια φυσική αντιμετώπιση της νέας γνωριμίας, του στυλ αφιερώνω ελεύθερο χρόνο για να είμαι με τον άλλον, αλλά παίρνω και το χρόνο μου για να εργαστώ, να δημιουργήσω, να είμαι ο εαυτός μου, τότε το σκεφτόμαστε πολύ σοβαρά, το συζητάμε πολύ σοβαρά και το φέρνουμε στα άκρα. Με ποια έννοια το φέρνουμε στα άκρα? Λέμε ξεκάθαρα στον άλλον ή στην άλλη, ξέρεις, νομίζω ότι έχεις θέμα. Με ξέρεις πολύ λίγες μέρες για να είσαι τόσο προσκολλημένος ή τόσο προσκολλημένη. Δεν σου έχω δώσει κάποια αφορμή για να θεωρήσεις ότι σε απατώ ή για να θεωρήσεις ότι βγαίνω με άλλα πρόσωπα. Το γεγονός ότι δεν μπορείς να διαχειριστείς ότι την ώρα που είμαι στη δουλειά δεν στέλνω μηνύματα ή ότι την ώρα που είμαι, ξέρω εγώ, με τα παιδιά μου, υπάρχει κάποιος άντρας, μπορεί να είναι μονογονιός και να είμαι με τα παιδιά του εκείνη την ώρα. Το γεγονός πως δεν μπορείς να διαχειριστείς ότι εκείνη την ώρα σου εξηγώ από την τάδε ώρα μέχρι την τάδε ώρα θα είμαι στο τάδε μέρος και δεν θα μπορώ να επικοινωνήσω και εσύ, δεν μπορείς να το διαχειριστείς. Αυτό σημαίνει ότι έχεις θέμα. Έχεις θέμα με την προσκόλληση, έχεις θέμα με τη φορτικότητα, έχεις προβάλει πάνω μου κάποια πράγματα, γιατί αποκλείεται μέσα σε 3 μέρες, 4 μέρες, 5 μέρες που με έχεις γνωρίσει να έχεις τόσο πολλά έντονα συναισθήματα και όντως να με έχεις ερωτευτεί. Αποκλείεται. Άρα, υπάς και το λύνεις ή το λύνουμε αυτό εδώ πέρα για να μην ταλαιπωρούμεθα.
Αυτό είναι να το φέρνουμε στα άκρα. Μιλάμε ανοιχτά. Γιατί πάρα πολλές φορές φοβόμαστε μην τυχόν και χάσουμε το κελεπούρι. Μην τυχόν και ανοίξουμε το στόμα μας και κάνουμε το παράπονο μας ότι ο άλλος είναι προφανέστατο, όπως το παίζει σε πολλά ταμπλό, ή κάνουμε το παράπονο μας ότι ο άλλος ή η άλλη είναι προφανέστατο, έχει προσκοληθεί πάνω μας γιατί έχει θέμα με την προσκόλληση, όχι με εμάς. Φοβόμαστε μην χάσουμε το κελεπούρι και καθόμαστε εκεί πέρα και τα τρώμε και τα καταπίνουμε και μετά τρέχουμε στους ψυχολόγους εκ των υστέρων να λύσουμε τα δικά μας θέματα που έχει κάνει resurface, που έχει ξαναβγεί στην επιφάνεια η όποια συνεξάρτησή μας. Δεν ξέρω αν ήταν χρήσιμο και βοηθητικό αυτό το βίντεο και διαφωτιστικό. Ξαναλέω, ξεκαθάρισμα μεταξύ του, αν όντως εγώ κάνω κάτι, εσύ ξέρεις αν παίζεις κι αλλού. Ξέρεις αν το παίζεις σε διάφορα ταμπλό. Ή έχει δίκιο ο άλλος που κάνει παράπονο ή άλλη που κάνει παράπονο ότι είναι διασπασμένη η προσοχή σου γιατί όντως είναι διασπασμένη. Ή η προσοχή σου δεν είναι διασπασμένη αλλά ο άλλος έχει θέμα. Εδώ σε θέλω. Να μπορέσουμε να το ξεχωρίσουμε. Και η ειλικρίνεια προς εαυτούς και αλλήλους είναι η καλύτερη συνταγή για υγιείς και επιτυχημένες σχέσεις. Την αγάπη μου σε όλους. Και έχω να πω, πρέπει να το πω και αυτό κλείνοντας, το κορίτσι μου, η οποία θα γίνει 21 2 Φεβρουαρίου, στην ηλικία που βρίσκεται σήμερα, έχει πολύ μεγαλύτερη αυτοεκτίμηση, πολύ μεγαλύτερο αίσθημα ασφάλειας, και μπορεί να μένει με τον εαυτό της από ό,τι είχε η μάνα της σε εκείνη την ηλικία. Άρα δεν είναι τα παιδιά μας καταδικασμένα να ακολουθήσουν τη δικιά μας πορεία και όσα λάθη και αν έχουμε κάνει ως γονείς και όσα λάθη έχουμε κάνει ως γονείς γιατί έχουμε κάνει όλοι, μπορούμε στηρίζοντας τα παιδιά μας, παραδεχόμενοι τα λάθη μας στα παιδιά μας, σπρώχνοντας τα παιδιά μας προς τη ψυχοθεραπεία, να τα βοηθήσουμε να ξεμπλέξουν πιο γρήγορα το κουβάρι από ότι εμείς. Ξέρω ότι η κόρη μου δεν θα δει αυτό το βίντεο. Ίσως το δει κάποια μέρα. Ίσως το δει, ξέρω εγώ, κάποια μέρα που θα είναι αρκετά μεγάλη, που θα έχει και αυτή μια κόρη, ίσως αν θελήσει να κάνει παιδιά που να είναι στη δικιά της ηλικία και μεγαλύτερη. Ίσως το δει όταν έχω φύγει από αυτόν τον κόσμο. Θέλω να ξέρεις όμως, κόρη μου, ότι αναγνωρίζω ότι δεν ήμουν παρούσα. Και ήμουν μόνο σώματι παρούσα. Αλλά ψυχήτε και πνεύματι δεν ήμουν παρούσα. Και λυπάμαι γι' αυτό. Απολογούμε γι' αυτό και αν μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω, θα έδινα πολλές μάχες για να κερδίσω πιο νωρίς την ψυχική μου ισορροπία και να μπορώ να σου δώσω αυτό που δικαιούσουν και που δικαιούται ο κάθε άνθρωπος.